Επανέρχομαι όμως, επανέρχομαι στο κομμάτι των υποθέσεων αυτών, τους οποίους από ό,τι καταλαβαίνω προφανώς και έχει γνωρίσει σε όλη αυτή τη διάρκεια της πορείας σας. Βεβαίως, είμαστε συνάδελφοι με τον Φιλιππίδη, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, έχουμε ένα χρόνο διαφορά. Με το ίδιο και με τον Δημήτρη, ήταν και στη σχολή Μωραΐτη ένα χρόνο μικρότερός μου. Τον ξέρω δηλαδή και από το σχολείο. Περιμένει την έκβαση. Συνεργαστήκαμε και στην πολιτική θέση, γιατί συνέπεσε να είμαι το μεάρχης. Όταν ενώ ήταν στο ήταν εθνικό. Ήταν διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Τους γνωρίζω και γνωρίζω ένα πρόσωπο. Σου έχουν μείνει αμφιβολίες, περιμένεις να δεις τι θα γίνει στη δικαιοσύνη? Όλοι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που διατείνονται ότι είναι θύματα ή είναι θύματα, ή κάποιοι μπορεί να έχουμε πιστεί ότι είναι πράγματι θύματα, γιατί ξέρεις κάποιους από αυτούς τους γνωρίζουμε προσωπικά επίσης. Και θα μου επιτρέψεις να πω ότι έχω στο πίσω μέρος στο μυαλό μου μια άποψη για το ποιος είναι το θύμα και ο θήτης, έχοντας γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μου επιτρέπεται όμως να προχωρήσω περαιτέρω από τη στιγμή που το θέμα προχωράει στη δικαιοσύνη. Φυσικά και διαμορφώνουμε μια άποψη γνωρίζοντας τους ανθρώπους αυτούς τόσα χρόνια και τα κορίτσια που διατείνονται, εν πάση περιπτώσει φέρονται ως θύματα. Τα γνωρίζω. Είναι συνάδελφοι, εξαιρετικές. Θεωρείς ότι έχει ήδη κλείσει όμως το καλλιτεχνικό τους κεφάλαιο? Είναι, εγώ τις αγαπώ κιόλας κάποιες από αυτές. Τις αγαπάω. Οπότε μου είναι δύσκολο να. Και όσο δύσκολο είναι να αποδεχθείς ότι ένας συνάδελφος έκανε, ας πούμε, απόπειρα βιασμού, που το ξέρεις και ζήσαμε όλοι μας τη ζωή μαζί κατά κάποιο τρόπο, ασχετά αν δεν συνεργαστήκαμε τελικά, μας είχε γίνει πρόταση. Αναφέρεσαι τώρα στον Πέτρο Φιλιππίδη. Ναι. Είναι επίσης οδυνηρό. Θα είναι οδυνηρό να αποδεχθεί ότι οι κοπέλες αυτές λένε ψέματα για να διαβάλουν αυτόν τον άνθρωπο και να του καταστρέψουν τη ζωή. Γιατί πράγματι η ζωή αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο ήδη κατεστραμμένη. Έχει κλείσει το καλλιτεχνικό κεφάλαιο αυτών των ανθρώπων ή όσων έχουν δεχτεί έτσι πολλές καταγγελίες? Άκουσε, Μάριον, άσχετα αν θα φτάσουν και στη δικαιοσύνη όταν, ή όχι. Αν, η ζωή τους έχει ανατροπές, πράγματι. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Δηλαδή πρέπει πολλές γυναίκες να αποδειχθούν ότι κάνανε μια συνωμοσία ή είχαν όλες μαζί στοχευμένα μια αιμονή με τον ίδιο άνθρωπο. Αν εσένα σου φαίνεται αυτό ότι είναι εξής πιθανό, πιθανώς να υπάρχει, ναι, πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει και αυτή η ανατροπή στη ζωή. Αν γίνει μια τέτοια ανατροπή, τότε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μοιάζει κατεστραμμένος και περνάει όλο αυτό που περνάει και το σκέφτομαι ότι είναι τεράστιο αυτό το πράγμα και για την οικογένειά του, είναι τεράστιο άλγος, τεράστιος πόνος, τότε θα γίνει ήρωας όλων. Αλλά εγώ θα επανέρχομαι στο ότι θα μου είναι εξίσου οδυνηρό να διαπιστώσω ότι τα κορίτσια αυτά τα οποία αγαπώ και πιστεύω γενικώς σαν προσωπικότητες, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Χριστέ μου, ξέχασα τώρα, αυτό το, την υπέροχη φίλη μου που έπαιξε μαζί μου στο Καφέ της Χαράς, είναι φοβερό, ε. Εντάξει. Και μετά λέει θες να γίνεις και πολιτικός. Μα εντάξει, δεν σε προλαβαίνω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι... Θέλω να σου πω ότι οι φίλες μου, άτομα τα οποία δουλέψαμε μαζί, ξέρεις, καταθέτουν κάποια πράγματα. Δεν μου είναι δύσκολο, δεν μου είναι εύκολο να δυσπιστήσω απέναντι στο λόγο αυτό των κοριτσιών, γιατί τις γνωρίζω και τις αγαπώ. Πραγματικά θα είναι οδυνηρό να αποδειχθεί ότι αυτές οι κοπέλες για κάποιο λόγο λένε ψέματα. Θα με σοκάρει και θα με. Είναι και πάρα πολλές οι καταγγελίες. Θα με καταβάλει. Εμένα θα μου κοστίσει πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, δεν είναι ότι θέλω να καταστραφεί ο συνάδελφος. Είναι ότι είναι εξίσου τρελό κάποιες γυναίκες ομού χωρίς να έχουν συνεννοηθεί, γιατί είναι και ετερόκλητες, έτσι. Πιστεύεις τώρα ότι θα αλλάξει πραγματικά? Ζέτα η Δούκα, συγγνώμη. Τη ζητώ συγγνώμη για τις ίδιες, για τις καταγγελίες που έχει κάνει για άλλη περίπτωση. Για άλλη περίπτωση, γι' αυτό δεν σου είπα. Ναι, αλλά είδα ότι και εδώ πήγε να στηρίξει την κατάσταση. Δηλαδή, πραγματικά, ένα είναι το θέμα. Και αυτό πρέπει να βγει από όλη αυτή την ιστορία. Που αναφέρει τη Ζέτα Δούκα, τώρα και ο Γιώργος Κιμούλης έκανε μήνυση. Καλά έκανε. Αφού πίστευε ότι πρέπει να το κάνει, καλά έκανε. Είναι ο λόγος του εναντίον τριών άλλων συναδέλφων και από ό,τι διάβασα την ανάρτηση της Ζέτας, τον περιμένουμε με χαρά στα δικαστήρια. Άρα εδώ πρόκειται για μια μετοπική σύγκρουση. Αν αποδειχθεί ότι ο Γιώργος έχει δίκιο και δικαιωθεί, τότε θα πρέπει να του ζητήσουν συγγνώμη και εμείς μαζί. Όσοι έχουν την αίσθηση, ακόμη και την αίσθηση, ότι μπορεί να έχει κάνει κατάχρηση εξουσίας. Το σημαντικό είναι ένα. Ότι εμείς πρέπει να κάνουμε ένα προστατευτικό πλέγμα για όλους τους ανθρώπους
που είναι σε ευάλωτες δουλειές, όπως είναι αυτή η δουλειά ευάλωτη, και κυρίως τους νέους ανθρώπους, για να μην αφήσουμε κανέναν ο οποίος έχει 15.000 κόμπλεξ να τα εξασκήσει πάνω τους. Αυτό νομίζεις ότι και να τους βασανίσει με αυτόν τον τρόπο. Θα βγει. Εγώ δεν θα το επιτρέψω σε κανέναν. Σε κανέναν να καταβάλει ένα συνάδελφό μου και ειδικά ένα νέο παιδί. Δεν θα το επιτρέψω σε κανέναν. Δηλαδή πραγματικά θα βάλω το σώμα μου μπροστά.